Νήσων. Παίζεται η αξιοπρέπειά μας, η τιμή μας και αν θέλετε πολύ απλά παίζονται τα παντελόνια μας όλων, όχι μόνο των Καμιναράδων. Διότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ή συνεχίζεται ένα έργο το οποίο θα είναι καταστροφικό ή σταματάει και ο τόπος αυτός παίρνει το δρόμο της ανάπτυξης που μπορεί να σύρει όλη την Παλική και όλη την Κεφαλονιά μπροστά. Δύο κουβέντες από το μπάρεδρο, το μαχητικό, το διεκδικητικό που τιμά το χωριό μας και έχει αναλάβει τη δύσκολη ώρα ευτυχώς ο Θοδωρής ο Κούτσης, ο πάρεδρος Καμιναράτων. Δύο κουβέντες και συνεχίζω εγώ να σας κάνω την αναφορά. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε κοντά μας. Χαιρετώ όλους, όλους, ανεξαρτήτως πολιτικής θέσεως. Χαιρετώ τη βουλευτήνα, χαιρετώ τον αντιδήμαρχο, χαιρετώ τους κυρίους και τους κυρίους από όλα τα κόμματα. Εύχομαι να είστε όλοι μαζί μας και το πιστεύω αυτό, να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο, θα κάνουμε τα προχθεσινά, θα μιλήσουμε ωραία και καλά. Και εύχομαι όλοι να είσαστε με τους Καμιναράδες και με την επαρχία πάλις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταφιός, καταρχήν να ευχαριστήσουμε κατά την προσήκουσα τάξη να αναφερθώ στην κυρία Βουλευτίνα, στον κύριο στο Σπύρο του Καλιατσάτου. Όπως βλέπω μπροστά μου όλους τους φίλους, να πω μόνο τους αρχηγούς της των παρατάξεων, τον κύριο Δημητράτο, τον κύριο Μιχαλάτο, τον κύριο Ανουσάκη που ήταν πρόεδρος, τον κύριο Γκυζγίνη, τον κύριο Κουρούκλη, τον κύριο το φίλο μου το Βαλιάνο, άλλους, το Δεστούνι, τον Αραβαντινό και το Δεστούνι που είναι πάντα κοντά μας, γι' αυτό πρέπει να το πούμε, τον Ηλία τον Παρίσι, τον αντιδήμαρχο του τόπου, τον κύριο Μαντζουρά, τον Δημήτρη τον Ματζουράτο, τον Ματζουράτο τον Δημήτρη, τον κύριο Κουρί, τον πρώην αντιπεριφερειάρχη, τον Ρουχωτά, τον Βασίλη, τον είπαμε τώρα, όλους, πράγμα δεν έχουμε δανό. Όλοι, αγαπητοί φίλοι, τώρα θα μας διαφεύγει σου κάτι στην πορεία. Θα ο πρόεδρος των ξενοδόχων εδώ. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων, κύριε Σπαθέρα. Τον πρόεδρο των ξενοδόχων, την αντιπροσωπεία του Αθέρα. Την αντιπροσωπεία του Αθέρα που είναι. Βεβαίως, την αντιπροσωπεία του Αθέρα, γιατί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Την αντιπροσωπεία του Κυριακητικού Συλλόγου. Το φίλο μου το Βιτοράτο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα των κινητικών στοιχείων που μας έδωσε. Λοιπόν, φίλοι, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Τρεις κουβέντες, από τη γενιά μου πλευρά τρεις κουβέντες. Ακούστε, ετούτος ο τόπος, σε τούτον τον τόπο, φίλοι μου, εδώ, ζουν οι ψυχές των πατέρων μας. Και όχι μόνο των Καμιναράτων, αν την κυρία, να ευχαριστήσουμε την κυρία την Ελπίδα, την Κατσαΐτη, γιατί ξέχασα. Λοιπόν, ζουν οι ψυχές των πατέρων μας. Εδώ ζουνε. Από εδώ είναι τα σπίτια τους στα Καμιναράτα, αλλά εδώ γυροφέρουνε. Εδώ τους βρίσκουμε, εδώ συζητάμε μαζί τους, εδώ μας συμβουλεύουνε. Εδώ θα δείξουν οι Καμιναράδες σήμερα αν θα είναι ριψάσφιδες, αν θα είναι δειλοί ή αν θα είναι γενναίοι όπως αυτοί ήταν. Διότι εδώ δίπλα ακριβώς, αν θα πάτε, δυστυχώς δεν μπορέσαμε, είναι το γερμανικό φυλάκιο που εδώ οι πατεράδες μας πολέμησαν τους Γερμανούς. Εδώ έχουμε την βαρβαρότητα των κατακτητών και βέβαια δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία είδους όσο μπορούμε. Εμείς κάνουμε έναν αγώνα αυτή τη στιγμή. Εμείς κάνουμε έναν αγώνα. Ο αγώνας μας είναι υπέρ για τον παράδεισο που χάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει ένα σύνθημα θα μπορούσε ίσως να γραφεί και να μείνει εδώ. Λοιπόν, ένα σύνθημα, κύριοι. Άστε
άστε τον παράδεισό μας ήσυχο. Άστε ετούτο τον τόπο που μας έμεινε η φύση αγνή, παθένα οικολογική. Άστε την, να την απολαύσουμε μια και όλα μας τα πήρατε. Όλα τα χάσαμε. Η απόνοση, το βάσανο, άστε μας τουλάχιστον όσο μπορούμε να βλέπουμε το Θεό από πάνω μας, τη θάλασσα δίπλα, το πράσινο και βέβαια την ιστορία μας που είναι δίπλα. Η ιστορία μας είναι στον Ταφιό, είναι στα Κυπούρια, είναι στους αρχαίους Στάφιους κατά Όμερο, είναι η ιστορία μας η νεότερη στους αγώνες με το γερμανικό πολυβολείο, που εκεί, φίλοι μου και αγαπητοί που είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνω την πρόταση αυτή τη στιγμή. Σπύρο, Γαλατσάτη, πρόταση. Το πολυβολείο που δεν το είδατε και καλό θα ήταν να το βλέπατε ή να έρθετε άλλη μέρα, θα μπορούσε να γίνει ένα κέντρο φιλίας των λαών. Εγώ δεν λέω να γίνει και να δείχνουμε μέσα. Εκεί απ' έξω βέβαια θα γράψουμε ότι από εδώ πέρασαν οι βάρβαροι. Και θα μπορούσαμε να λέμε ότι να δείτε τα χάλια των Γερμανών, ως επιθετικούς. Αλλά εκεί αυτό το κέντρο μπορεί να γίνει ένα κέντρο φιλίας των λαών και εδώ να είναι επισκέψιμο από τους Γερμανούς. Και να αξιοποιήσουμε τον τόπο και γι' αυτό. Εκτός από ένα σωράλα που τρέχοντας θα σας πω είναι η σχίζα από κάτω που ελιμενίζεται το υποβρύχιο Παπα-Νικολής, είναι η σχίζα που έχει ακόμα τον κλάβο των πλοίων που ερχόνταν εδώ για το μοναστήρι, είναι η πλατιά όμως παραδίπλα, είναι το δράκος, το δρακοντόσπυλο που είναι αρχαίος λατρευτικός χώρος και ο οποίος διερευνάται αυτή τη στιγμή αφού τον φάγανε. Αφού τον διαλύσανε, οι φωτογραφίες είναι εκεί που τις βγάλαμε ο σύλλογος παλιότερα, θα δείτε μέσα τι γίνεται. Η αρχαιολογία του τόπου μας εκφράζεται, είναι ανάλογη με το Δαρκοντόσπυρο, κοιτάξτε το. Να δείτε τι γίνεται μέσα και να σας πούμε εμείς ότι απ' έξω είναι σπασμένα σακιά τα Αγία. Και μέσα είναι ακόμα πολλά αρχαία. Είναι ο Ταφιός, όπως σας είπα, η αρχαίοι Ταφοί, που είναι γνωστός αδιερεύνητος αρχαιολογικός τόπος, πλούσιος με ανεκτήμητους θησαυρούς, είναι η πλατιά μου από κάτω, η καλύτερη παραλία του νησιού μας. Και για να μην να ευχαριστήσουμε τους πάντες, ίδια με το Μίλτο, αν όχι καλύτερη, η οποία αυτή τη στιγμή δεν κατεβαίνει κανείς κάτω. Δηλαδή, εδώ είναι το μοναστήρι και εδώ είναι το κεντρικό θέμα. Για το μοναστήρι ξέρετε ή αν δεν το ξέρετε να σας το πω, ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια στα χέρια ενός Άγιου Ηγουμένου. Ενός ανθρώπου που, μας περιπτώσει, ο τόπος μπορεί να το οφείλει πολλά σε λίγα χρόνια, αν ικανοποιηθεί η διαδρομή του, έχει 2 εκατομμύρια να το κάνει μοναστήρι παλιό, όπως ήταν παλιά. Καταλαβαίνετε, με τους ρώσικους θησαυρούς που έχει μέσα, τα κοιμήλια τα ρώσικα, διότι ήταν υπό την εποχή της Μεγάλης Εκατερίνης. Τα έχει. Καταλαβαίνετε τι θα πει, είναι Ρώσος αυτός που έχει δώσει τα λεφτά και θα δώσει κι άλλα. Εάν φτιαχτεί αυτό το μοναστήρι, καταλαβαίνετε κύριοι, τι μπορεί να γίνει ο τόπος για όλο το νησί με το θρησκευτικό τουρισμό. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτή τη γαλήνια θρησκευτικότητα, αυτή τη μεγάλη ιστορικότητα που έχει, αυτή τη μεγάλη παρακολικότητα που είναι ένα σωρό, γιατί είναι όπως λέτε, βλέπετε επίπεδος ο χώρος. Είναι μελισσοτροφικός, είναι κτηνοτροφικός, είναι το κεντρικό πέρασμα των πτηνών των αποδημητικών, που αν εδώ έρθουν αυτοί οι στρίφτουλες, αυτοί οι σιδερένιοι στρίφτουλες, αυτά τα ογκώδη μεγαθύρια, τα τέρατα μετάλλων, καταλαβαίνετε, θα γίνει αφενός μεν φραγμός, φράγμα αφετέρου. Κατά την μαρτυρία των επιστημόνων θα αλλάξουν πορεία και θα αλλάξει και η οικολογία του τόπου. Εγώ θα τελειώσω εδώ. Σας θέλουμε, σας παρακαλούμε, σας θέλουμε, σας ζητάμε. Εν όψη των υποχρεώσεων που έχουμε προς την ιστορία, προς το μέλλον του τόπου, και ξέρω πολύ καλά ότι όλοι κι εσείς θα παλέψετε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αγωνιάτε. Εντάξει, μπορεί να γίνανε κάποια λάθη, που γίνανε λάθη και τα ξέρουμε. Όμως όπως βλέπετε δεν καταφερόμεθα κατά κανενός. Εμείς είμαστε αχρωμάτιστοι, συμμάχους ζητάμε, λέμε ότι οι φίλοι κερδίζονται στον πόλεμο, εμείς περνάμε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή, είμαστε στον πόλεμο, ζητάμε τους φίλους μας. Εσείς σήμερα από τη δική σας πλευρά είναι κρίνετε αν θα είσαστε φίλοι μας αύριο το πρωί ή θα είσαστε απέναντί μας. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Τι ζητάμε λοιπόν, το τέρμα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Καλός ή κακός. Γίνονται έργα.
καταρχήν έργα έχουν γίνει λίγα και τα έργα γίνανε στην περίοδο όπου δεν έπρεπε να δουλεύουν. Η εταιρεία δεν έπρεπε να δουλεύει, διότι ήταν στα δικαστήρια με το Μητροπολίτη. Έπρεπε να σταματήσει. Ό,τι έργο έγινε, λοιπόν, έγινε σε χρόνο παράδοξο ή σε χρόνο όπου δεν έπρεπε να γίνεται. Να μην μας λένε ότι γίνανε τα πολλά έργα, διότι έχουν γίνει ελάχιστα μπροστά σε αυτά που θα γίνουν. Επομένως, τι θέλουμε από εσάς? Επειδή κινδυνεύουμε εμείς οι νόμιμοι να θεωρηθούμε παράνομοι, σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει, θέλουμε λοιπόν, εφόσον και εσείς είσαστε κοντά μας, θέλουμε να είσαστε δίπλα μας την ώρα που εμείς θα κληθούμε από την ιστορία και από την υποχρέωση που έχουμε και θα το πράξουμε, να είμαστε εδώ, να μην επιτρέψουμε την καταστροφή του τόπου μας, να μην επιτρέψουμε την ελπίδα να χαθεί από αυτόν τον τόπο, τον πληγωμένο και τον παραμελημένο, που 4 χρόνια μετά από το σεισμό πλήττεται μόνιμα από την αδιαφορία, το μεγάλο σεισμό των πολιτικών αποφάσεων. Είμαστε ίδιοι, δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως εδώ 4 χρόνια. Εκεί είναι λοιπόν για μας το μεγάλο παιχνίδι. Εμείς σας βλέπουμε ίδιους, εσείς θα χωριστείτε στην πορεία από μας. Όποιοι δεν συμμεριστούν, δεν κατανοήσουν, που είμαι σίγουρος ότι το κατανοείτε, να ξέρετε ότι θα είμαστε, εκεί θα είναι ο διαχωρισμός για μας.